Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Μήνυμα Αβραμόπουλου από την Κομωτινή στη μειονότητα να μην αφήνουμε τίποτα να παρεμβαίνει σε αυτήν την ωραία συνύπαρξη. Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτή τη φορά το τουρκικό προξενείο στην Κομωτινή ξέφυγε, δεν είναι κάτι που θα ανεχθώ. Αλέξης Τσίπρας, το πρόβλημα είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να μετατρέψει τον φράχτη στον Εύρο σε εθνικό σύμβολο. Ο Νάσος Ηλιόπουλος στην Αλφα Τηλεόραση για τα διλήμματα της δεύτερης κάλπης και τα προβλήματα στον Εύρο. Βόλτα σε μειονοτικές συνοικίες της Κομωτινής πραγματοποίησε κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας με επικεφαλής τον Δημήτρη Αβραμόπουλο και τον Χρήστο Σταϊκούρα. Ο κύριος Αβραμόπουλος, σε συνομιλία που είχε με κατοίκους, εξήρε την αρμονική συνύπαρξη χριστιανών και μουσουλμάνων στη Θράκη, για την οποία, όπως είπε, μπορεί να γίνει παράδειγμα για ολόκληρο τον κόσμο και τους κάλεσε να μην αφήνουμε, όπως είπε χαρακτηριστικά, τίποτα να παρεμβαίνει σε αυτήν την ωραία συνύπαρξη, φωτογραφίζοντας την ουσία τις παρεμβάσεις του τουρκικού προξενείου. Φίλους της μειονότητας χαρακτήρισε τον Δημήτρη Αβραμόπουλο και τον Χρήστο Σταϊκούρα ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης απευθυνόμενος σε κατοίκους στην οδό Φιλιππού Πόλεως, όπου περιόδευσε κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας στην Κομωτινή. Άλλη μια προεκλογική επίσκεψη της Νέας Δημοκρατίας έγινε στη Ροζ Ροδόπη εν ώψη των εθνικών εκλογών στις 25 του Ιούνιου. Αυτή τη φορά παρουσία δύο πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Επαφές ανέπτυξαν στην περιοχή ο Χρήστος Σταϊκούρας και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Η επίσκεψή τους, σύμφωνα με τους ίδιους, δεν ήταν μόνο προεκλογική, αλλά ήθελα να δείξουν και το έμπρακτο ενδιαφέρον προς τη Θράκη γενικότερα και τη Ροδόπη ειδικότερα. Ο κύριος Αβραμόπουλος, ανάμεσα σε άλλα, στάθηκε στην αρμονική συνύπαρξη χριστιανών και μουσουλμάνων, ενώ ο κύριος Σταϊκούρας από την πλευρά του στο ζήτημα του 12%. Ο Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής, ο κύριος Παντελεήμων, μίλησε στη συνάντησή τους έξω από τα δόντια και στην ουσία είπε πως το τελευταίο διάστημα ακούμε ανθρώπους να μιλούν για τη Θράκη χωρίς να ζουν εδώ και πως ένα μήνα η Θράκη πάλι θα ξεχαστεί όταν δεν θα απασχολεί το ενδιαφέρον της Αθήνας. Στη συνέχεια ζήτησε να απομονωθούν φωνές και παρεμβάσεις που θέλουν να διαταράξουν την αρμονική συμβίωση χριστιανών και μουσουλμάνων στην περιοχή, σημειώνοντας ότι πρέπει να απομακρύνουμε όλους εκείνους που παρεμβαίνουν σε αυτή την ισόρροπη σχέση ανάμεσα στις κοινότητες, ανάμεσα στις δύο θρησκείες. Τα μυαλά που θέλουν, όπως τόνισε ο Σεβασμιότατος, να κρατήσουν πίσω αυτή την όμορφη γωνιά της πατρίδας μας, πρέπει να απομακρυνθούν και να απομονωθούν από τους ντόπιους από όπου και αν προέρχονται. Ο κύριος Αβραμόπουλος τόνισε πως κοινός τόπος, κοινά τα προβλήματα, κοινές οι προκλήσεις. Υπάρχει μία ομπρέλα για όλους τους κατοίκους της περιοχής, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι προνόμιο είναι να έχει σήμερα Ευρωπαϊκό Διαβατήριο, τόνισε ο πρώην Υπουργός. Είχα συνοδεύσει τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη ως διπλωματικός σύμβουλος όταν είχε ανακοινώσει την ισονομία και την ισοπολιτεία στην περιοχή. Εάν έχει σκοπό η επίσκεψή μας εδώ, δεν είναι να επηρεάσουμε εκλογικά. Οι πολίτες σε όλη την Ελλάδα έχουν αποφασίσει τι θα κάνουν στις επόμενες εκλογές. Μη βάλουμε όμως τη Θράκη στο μέλλον σε δεύτερο βαθμό ενδιαφέροντος. Δεν είναι όριμοι σας πλέον εμείς. Εγώ φέρθηκα μια δεκαετία φορές με τις προγενέστερες ιδιότητές μου, η περίοδο που είμαι στην Ευρώπη, με απομάκρυνση από την Ελλάδα. Τώρα όμως είμαστε πάλι εδώ. Και να σας πω ότι εμείς θελήσαμε να έχουμε έστω και την τελευταία στιγμή για τις εκλογές στην Κομωτινή. Τι θέλω να σας πω είναι ότι αυτό το σημείο της Ελλάδος και της Ευρώπης μπορούμε να το κάνουμε ένα σημείο αναφοράς για ολόκληρη την Ευρώπη, για ολόκληρη τον κόσμο. Όπου η συνύπαρξη στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού χριστιανών και μουσουλμάνων μπορεί να είναι ένα παράδειγμα για ολόκληρη τη Μεσόγειο, για ολόκληρη την Ανατολική Ευρωπαϊκή, δηλαδή που όλα ξεκινούν από τεχνητές ή πραγματικές διαφωνίες. Εδώ όμως τα πράγματα έχουν εξελιχθεί. Και πράγματι το εννοώ, δεν σας κρύβω δε όταν βρισκόμουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πάντοτε έφερνα σαν παράδειγμα αρμονική συνύπαρξη, συνεργασία, γνώση και συνέργεια αυτό το κομμάτι της Ευρώπης. Εδώ όλοι οι πολίτες, ανεξάρτητα από το σχήμα, απολαμβάνουν των αγαθών να ανήκουμε στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Και σε μια χώρα που σέβεται το κράτος του δικαίου, που έχει προχωρήσει μπροστά σε πάρα πολλούς τομείς. Και δεν ξεχνώ το 1990, όταν είχα έρθει εδώ τότε με την ιδιότητά μου του Διπλωματικού Συμβούλου του τότε Πρωθυπουργού του Χρυσού Μητσοτάκη, όταν ανακοινώθηκε σε αυτόν τον τόπο η ισονομία και η ισοπολιτεία. Πολλοί δεν το πίστευαν τότε. Αυτό εξελίχθηκε. Όπως παρακολούθησα και την εξέλιξη της μουσουλμανικής μειονότητας. Είδα μπροστά μου σε ολόκληρο τον κόσμο νέα παιδιά που πρόκοψαν, που προόδευσαν. Ανέβηκε το πνευματικό επίπεδο, το μορφωτικό επίπεδο.
Η περιοχή αυτή λοιπόν είναι σε μια φάση που παράγει μια καινούργια γενιά πολιτών που μπορούν να απολαμβάνουν τα αγαθά και να ζουν σε μια δημοκρατική χώρα. Το λέω αυτό γιατί το τελευταίο καιρό γράφτηκαν, ακούστηκαν, όλα αυτά τα αφήνουμε στην άκρη, δεν έχουν καμία πλέον σημασία. Σημασία έχει πως πορεύεται η Θράκη συνολικά και ιδιαίτερα η Κομωτινή μπροστά σε ένα προκλητικό μέλλον με τεράστιες δυνατότητες. Η Τουρκία οφείλει να επαναξιολογήσει το πώς κινείται στη Θράκη, διεμήνησε σε αυστηρό ύφος ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ επιβεβαίωσε πως θα συζητήσει το συγκεκριμένο ζήτημα ανοιχτά με τον κύριο Ερντογάν σε συνέντευξη του στον τηλεοπτικό σταθμό του Αντένα και αναφερόμενο στο ζήτημα που προέκυψε με τους μειονοτικούς υποψήφιους βουλευτές, επεσήμανε πως αυτή τη φορά το τουρκικό προξενείο ξέφυγε, δεν είναι κάτι που θα ανεχθώ πλέον, ενώ κατήγγειλε το τουρκικό προξενείο για ξεδιάντροπες παρεμβάσεις. Έρχομαι τώρα στο ζήτημα της Ροδόπης. Εκεί επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν ήμασταν εμείς αυτοί οι οποίοι αναδείξαμε το θέμα στο δημόσιο διάλογο. Τα ίδια τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με απαρωτές αναρτήσεις. Ο κ. Τσίπρας κατηγορεί προσωπικά εσάς ότι εσείς τα ανεβάσατε. Θα έρθω και σε αυτά τα οποία λέει ο κ. Τσίπρας. Ανέδειξαν πρώτα το ζήτημα. Όμως υπάρχει ένα πραγματικό ζήτημα εδώ, κύριε Χατζηνικολάου. Μιλάτε σε έναν άνθρωπο ο οποίος προέρχεται και από μια πολιτική οικογένεια που έχει δώσει αγώνες για την ισονομία και την ισοπολιτεία στην Θράκη. Για τη δυνατότητα των μουσουλμάνων συμπολιτών μας να έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες ευκαιρίες για προκοπή. Και πρέπει να σας πω ότι ανεξαρτήτως του τι θα ψηφίσει η μειονότητα στη Θράκη στις εκλογές που μας έρχονται, εγώ αυτή την πολιτική θα την υπηρετήσω απαρέκλητα. Η Τουρκία όμως. Τώρα αυτό το λέτε για να διαχωρίσετε τη θέση σας από αυτά που είπε η Ντόρα Μπακογιάννη. Το λέω γιατί αυτή είναι η πάγια άποψή μου από την οποία δεν πρόκειται να ξεφύγω. Η Τουρκία έχει μια άλλη προσέγγιση. Θέλει τη μειονότητα απομονωμένη και τη θέλει χειραγωγούμενη από το τουρκικό προξενείο. Η αλήθεια είναι ότι και πριν από τις εκλογές αλλά και μετά τις εκλογές είχαμε πάρα πολλές αποδείξεις για την, θα έλεγα, ξεδιάντροπη στήριξη την οποία παρήχε το τουρκικό προξενείο σε δύο υποψηφίους του ΣΥΡΙΖΑ. Και το θέμα αυτό θα μπορούσε να κλείσει. Θέλω να σας θυμίσω ότι από την πρώτη φορά που μίλησα για το θέμα αυτό, είπα να το κλείσουμε το θέμα. Και πώς μπορούμε να το κλείσουμε το θέμα, να κάνουν μια πολύ απλή δήλωση οι δύο υποψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι σέβονται τη συνθήκη της Λοζάνης και ότι εκφράζουν, είναι μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας. Δεν το έκαναν και εξού και το θέμα έρχεται και επανέρχεται στο δημόσιο διάλογο. Συγγνώμη για την διακοπή. Μου λέτε γιατί ανέδειξα το θέμα. Το μήνυμα για μένα. Υπήρχε και ένας δικός σας όμως υποψήφιος που αναφερόταν στο ίδιο έγγραφο της. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες στο τι αναφερόταν στο έγγραφο αυτό της ΕΕΠ. Ο κ. Τσίπρας γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις πληροφορίες τις οποίες του δώσαμε και το έγγραφο αυτό ανέφερε με απόλυτη σαφήνεια ότι την στήριξη, το προξενείο την παρήχε σε αυτούς τους δύο υποψηφίους. Όχι στον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος στο κάτω-κάτω της γραφής απεσήρθηκε από τον εκλογικό. Γιατί βρέθηκε εκτός ψηφοδελτίων. Απεσήρθηκε από τον εκλογικό. Νόμιζαν και μια προσωπική του απόφαση, διότι αισθανόταν ότι μπορεί να δημιουργεί αυτή τη στιγμή ένα πρόβλημα στο κόμμα. Όμως πρέπει να σας πω ότι ο λόγος για τον οποίο επέμεινα και εγώ στο ζήτημα αυτό δεν ήταν τόσο για να στείλω ένα μήνυμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν για να στείλω ένα μήνυμα στην Τουρκία. Ότι παρεμβάσεις στα εσωτερικά της χώρας για ένα ζήτημα το οποίο αφορά αμιγώς την ελληνική ενόμη τάξη δεν πρόκειται να δεχθώ. Και θα έλεγα και η Τουρκία πρέπει να επαναξιολογήσει τον τρόπο τον οποίο κινείται στη Θράκη και το ζήτημα αυτό θα το συζητήσω ανοιχτά με τον πρόεδρο Ερντογάν μετά τις εκλογές. Το τι γίνεται στη Θράκη και το τι γίνεται με τη μουσουλμανική μειονότητα είναι ζήτημα το οποίο αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα. Το προξενείο ξέφυγε. Σε αυτές τις εκλογές πάντα υπήρχαν παρεμβάσεις. Αυτή τη φορά ξέφυγαν τελείως και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είμαι διατεθειμένος να το ανεχτώ από εδώ και στο εξής. Η Νέα Δημοκρατία εξαγγέλει και υπόσχεται πράγματα τα οποία δεν θα υλοποιήσει, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο Κόντρα 24, ενώ αναφέρθηκε και στο φράχτη του Εύρου. Το πρόβλημα δεν είναι ο φράχτης αυτός καθεαυτός, όπως είπε και επί των ημερών μας υπήρχε. Το πρόβλημα είναι ότι θέλει να το μετατρέψει ο κύριος Μητσοτάκης σε εθνικό σύμβολο. Το ζήτημα του φράχτη μπορεί επιχειρησιακά να σε βοηθήσει σε κάποια σημεία και γι' αυτό και εμείς δεν έχουμε αντίρρηση να υλοποιηθεί, αλλά το μεγάλο ζήτημα είναι εάν θα υπάρχουν νόμιμες οδοί μετανάστευσης και δυνατότητες. Οι πρόσφυγες να μπορούν να ζητούν άσυλο. Το πρόβλημα δεν είναι ο φράχτης αυτός καθεαυτός. Ναι. Και επί των ημερών μας υπήρχε. Το πρόβλημα είναι ότι θέλει να το μετατρέψει ο κ. Μητσοτάκης σε εθνικό σύμβολο. Ναι. Και το πρόβλημα είναι ότι θέλει να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση ότι το σύνθετο μεταναστευτικό προσφυγικό πρόβλημα μπορεί να λυθεί με φράχτες.
Το ίδιο είχε κάνει και ο κύριος Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φωτογραφιζόταν, ξέρετε, δεν είναι πρωτόλια αυτά που κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Έχουν ξαναγίνει. Έχουν γίνει και άλλη φορά. Αυτό λοιπόν το οποίο επιχειρεί να κάνει αυτή την ώρα ο κύριος Μητσοτάκης είναι να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση, την εντύπωση ότι το προσφυγικό ζήτημα μπορεί να λυθεί με φράχτες. Δεν λύνεται με φράχτες. Διότι η ανθρώπινη απελπισία είναι αυτή η οποία θα βρει χαραμάδα διαφυγής, αν θέλετε, όσο ψηλός και αν είναι ο φράχτης ο οποίος θα οικοδομηθεί. Και δεύτερον, διότι πρακτικά το ζήτημα του φράχτη μπορεί επιχειρησιακά να σε βοηθήσει σε κάποια σημεία και γι' αυτό και εμείς δεν έχουμε αντίρρηση να υλοποιηθεί, αλλά το μεγάλο ζήτημα, επαναλαμβάνω, είναι αν θα υπάρχουν νόμιμες οδοί μετανάστευσης και δυνατότητας οι πρόσφυγες να μπορούν να ζητούν άσυλο. Άρα το κρίσιμο... Ασφαλή περάσματα. Όχι μόνο ασφαλή περάσματα. Δυνατότητα εγκαταστάσεων και επαναγκαταστάσεων. Αυτό που κάναμε εμείς, όπου είχαμε στα νησιά πάνω από 30.000 μετεγκαταστάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ίδιο απαιτήσαμε και έγινε και από την Τουρκία. Τώρα έχει τελειώσει αυτό. Άρα το κρίσιμο για το μεταναστευτικό δεν είναι να εστιάσουμε σε ένα εργαλείο που λέγεται φράχτης, το οποίο όσο επαναλαμβάνω ψηλό και αν το φτιάξουμε δεν θα λύσουμε το πρόβλημα, διότι η απελπισία των ανθρώπων θα βρει τρόπο να το περάσει. Αλλά το κρίσιμο είναι να συμφωνήσουμε όλοι στην ανάγκη να υπάρξει αναθεώρηση του Δουβλίνου 2 και μια νέα συνθήκη ευρωπαϊκή για τη μετανάστευση και για το άσυλο, που θα κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, δεν θα επιρρύπτει όλη την ευθύνη, όλο το βάρος στις χώρες πρώτης υποδοχής, αλλά θα τη μοιράζει μεταξύ όλων των χωρών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι Ευρώπη σημαίνει αλληλεγγύη. Και δεύτερον, θα προβλέπει μόνιμες και νόμιμες οδούς για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που θέλουν να περάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα παραμείνουμε στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, θα αλλάξουμε θεματολογία. Είδαμε και ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα είπε στο Κόντρα 24 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος φυσικά και σε ζητήματα που αφορούν στην περιοχή της Θράκης και ήδη βεβαίως στη μουσουλμανική μειονότητα, αλλά και στο φράχτη του Εύρου. Μάλιστα, για το φράχτη του Εύρου είναι και το απόσπασμα το οποίο παρακολουθήσατε. Έγινε ιδιαίτερα συγκεκριμένος, λέγοντας ότι ο φράχτης αυτός καθεαυτός δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης το έχει αναγάγει αυτό το ζήτημα και κυρίως το φράχτη σε εθνικό σύμβολο. Λοιπόν, μαζί μας για να τα δούμε όλα αυτά, λίγες ώρες, λίγες μέρες πριν τις δεύτερες κάλπες, βρίσκεται για ακόμα μία φορά στην περιοχή του Εύρου ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος, υποψήφιος βουλευτής στην Αλφα Αθήνας, αλλά και υπεύθυνος στρατηγικής επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ηλιόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι καλησπέρα πολύ σε όλες και όλους που τα ξαναλέμε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω, μάλλον αγαπάτε πολύ τον Εύρο, τη Θράκη. Κάτι γίνεται. Είναι και ο Εύρος και η Θράκη είναι πάρα πολύ όμορφες περιοχές. Κύριε Ηλιόπουλε, κάνατε μία σύντομη περιοδία στην περιοχή. Σήμερα είχατε αυτή την ευκαιρία, είχατε συναντήσεις με φορείς, με κατοίκους του Εύρου κατά κύριο λόγο και δει στο βόρειο κομμάτι του νομού, που εκεί τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι στο νότιο κομμάτι. Όχι ότι είναι καλύτερα, γιατί και με βάση τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ, πρέπει να το πω αυτό, δείχνει μείωση ακόμα με το δημογραφικό, αναφέρομαι, και στην Αλεξανδρούπολη. Τι είναι λοιπόν αυτό που αποτυπώσατε, τι είναι αυτό που σας είπαν οι Ευρύτες, τι ζητούν οι Ευρύτες? Το βασικό ζήτημα, όπως σε όλη τη χώρα, είναι το κόστος ζωής. Και αυτό αφορά όλο τον κόσμο. Και όταν μιλάμε για το κόστος ζωής, μιλάμε για το γεγονός ότι πλέον για πρώτη φορά στη σύγχρονη ελληνική ιστορία ένα σπίτι με δύο μισθούς ή με δύο συντάξεις δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα. Εμείς προτείνουμε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Ότι πρέπει να μειωθεί. Τις μέρες, κύριε Λιόπουλε. Πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ, πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, πρέπει να μπει πλαφόν στο ρεύμα. Δεν μπορούμε να ακούμε από την κυβέρνηση ότι η μείωση του ΦΠΑ θα ευνοήσει τους πλούσιους, γιατί αυτό είναι το βασικό επιχείρημα. Και επίσης δεν μπορούμε να ακούμε από την κυβέρνηση ότι έχει μειώσει τη φορολογία. Γιατί το λέω αυτό, μόνο μέσα στο 22 και στο πρώτο τετράμινο του 23, μόνο από το ΦΠΑ η κυβέρνηση έχει εισπράξει παραπάνω 6 δις. 6 δις είναι ένα τρομακτικό ποσό. Συγχωρέστε με, αλλά όταν σε συνθήκες ακραίου πληθωρισμού δεν μειώνει το ΦΠΑ, στην πραγματικότητα και το κράτος λέει λατί. Τώρα, ειδικά όμως για το βόρειο κομμάτι, επιτρέψτε να πω ότι είναι μια εικόνα παραίτησης. Μια εικόνα ότι η πολιτεία έχει παραιτηθεί από την ευθύνη να στηρίξει τους ανθρώπους, τους ακρίτες. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι πέρα από τα γενικά προγράμματα, πέρα από το γενικό πρόγραμμα που έχουμε για το κόστος ζωής όλη την Ελλάδα, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να υπάρξει μια ανακατεύθυνση των πόρων και από το ΕΣΠΑ και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ειδικά για ακριτικές περιοχές, ειδικά για το βόρειο κομμάτι του Εύρου, έτσι ώστε να ενισχυθεί ο αγροδιατροφικός τομέας, να ενισχυθεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, να δοθούν κίνητρα και
που θα βοηθήσουν τον κόσμο να μείνει, γιατί ο Εύρος πέρα από τις δυσκολίες έχει και μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες. Αλλά μία φράση, αν μου επιτρέπετε και κλείνω, δεν σεβόμαστε τις αναπτυξιακές δυνατότητες περιοχής όμως, όταν παραδείγματος χάρη με την ελάχιστη βάση εισαγωγής περιορίζουμε τη δυναμικότητα των πανεπιστημίων. Αντί να στηρίξουμε τα κριτικά πανεπιστήμια, κάνουμε την κατάσταση και για αυτά πιο δύσκολη. Κύριε Λιούπουλε, αυτή η εικόνα θεωρείτε ότι μπορεί να αναστραφεί, μπορεί να αλλάξει? Θέλω να πω πως οι ευρύτες όλα αυτά τα ακούνε και λίγο τοπικά, ενώ υπάρχει μια αποτύπωση μιας πολύ συγκεκριμένης πραγματικότητας, ζωφερής, σκληρής, δύσκολης. Αλλά όλα αυτά όμως που ακούγονται και από το κόμμα σας κατά καιρούς για τον Εύρο, μήπως τα ακούνε από τη μία να μπαίνουν και από την άλλη να βγαίνουν, γιατί ξέρουν ότι στην πράξη δεν μπορούν να εφαρμοστούν όλες αυτές οι προτάσεις και να ξαναγυρίσει ο κόσμος πίσω ή να μπει σε μια διαδικασία πάλι να γεννά? Αν δεχτούμε ότι δεν μπορεί να αλλάξει, είναι σαν να παραιτιόμαστε από το γεγονός ότι μπορούμε να στηρίξουμε τις ακριτικές περιοχές. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν μπορεί να αλλάξει. Παραδείγματος χάρη, και σας δίνω το πολύ απλό παράδειγμα, το ότι έγινε επιλογή το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας να μην στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να μην έχει τοπικά χαρακτηριστικά, δηλαδή να στηρίξει ακριτικές περιοχές που έχουν μια ιδιαίτερη και ευαισθησία και αξία για τη χώρα, ήταν μια πολιτική επιλογή. Αυτή τη στιγμή, τα επόμενα χρόνια, θα έρθει ένας μεγάλος όγκος ευρωπαϊκών χρημάτων προς τη χώρα. Το πού θα κατευθυνθούν αυτά τα χρήματα δεν είναι τετελεσμένο, δεν είναι κλεισμένο. Και επιτρέψτε μου ότι και γι' αυτό το λόγο έχει μια παραπάνω αξία ποιες θα είναι οι φωνές που θα εκπροσωπήσουν τον Εύρο στη Βουλή. Γιατί όλο αυτό το διάστημα, όταν συνομιλούμε με εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας και λέμε, παραδείγματος χάρη, για το γεγονός ότι σε λίγα 24 ώρα χάσαμε τρεις συμπολίτες μας από ασθενοφόρα που δεν φτάσαν ποτέ, η απάντηση περίπου είναι ότι αυτά κρίθηκαν στις εκλογές με το 40%. Αυτό δεν είναι λογική εξουσίας, αυτό είναι λογική λευκής επιταγής. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι ο Εύρος πρέπει να έχει μια φωνή η οποία θα φωνάζει για τα αναπτυξιακά αιτήματα του Εύρου, για τα δίκαια αιτήματα του Εύρου, και ότι η ψήφος που μπορεί να κάνει τη διαφορά είναι η ψήφος των ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Με τις πολλές δυνατότητες, όπως επισημάνατε κύριε Λιούπουλε, της ανάπτυξης και της προοπτικής, γιατί υπάρχουν αυτές οι ευκαιρίες πραγματικά στον Εύρο και συνολικά, αν θέλετε, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, γιατί μιλάμε για μια περιφέρεια, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, που δυστυχώς τα στοιχεία δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Δείχνουν μια συνεχόμενη πτώση σε όλους τους τομείς. Νομίζω ότι τα δύο πιο τρομακτικά στοιχεία είναι ότι η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έχει την υψηλότερη βρεφική θνησιμότητα και το χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής. Αυτά τα δύο στοιχεία από μόνα τους δείχνουν ότι μιλάμε για μια περιφέρεια στην οποία η πολιτεία δεν έχει ασκήσει τις δημόσιες πολιτικές, και αυτό είναι κρίσιμο. Αυτή η κατάσταση μπορεί να αντιστραφεί μόνο με δημόσιες πολιτικές. Δεν μπορεί να αντιστραφεί με το να περιμένουμε την αγορά να το λύσει από μόνη της. Αν δεν υπάρξουν δημόσιες πολιτικές. Ακριβώς. Αν δεν υπάρξουν δημόσιες πολιτικές οι οποίες θα στηρίξουν την περιοχή, θα στηρίξουν την αγροδιατροφική παραγωγή, θα στηρίξουν τον κόσμο που θέλει να παράγει και να μείνει εδώ, τότε δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Υποθέτω ότι ένα από τα ζητήματα που σίγουρα ακούσατε στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου έχει να κάνει με τις γειτονικές χώρες, δηλαδή με την αιμορραγία που την βλέπουμε να καταγράφεται κυρίως τα τελευταία χρόνια και με πολύ έντονο χρώμα, ξέρετε κύριε Λιούπουλε. Επίσης είναι μια εικόνα η οποία δεν ξέρω κατά πόσο εύκολα μπορεί να αλλάξει αυτή, ενώ και οι ΕΕ και οι επαγγελματίες και ο εμπορικός σύλλογος, όλοι αυτοί φωνάζουν όλα αυτά τα χρόνια, ζητούν μέτρα, στήριξη, ένα πλαίσιο συγκεκριμένα ώστε να ανακοπεί αυτή η κατάσταση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Η διασυνοριακότητα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζεται σαν μειονέκτημα στη δικιά μας πλευρά και σαν πλεονέκτημα σε άλλες πλευρές. Υπάρχουν μια σειρά από σοβαρές επιστημονικές μελέτες, Ινστιτούτα που έχουν ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα, τα οποία προτείνουν λύσεις για το πώς αυτές τις περιοχές μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το οποίο φαίνεται ως μειονέκτημα και να λειτουργήσει ως πλεονέκτημα υπέρ σου. Αλλά ξαναλέω, αυτό σημαίνει δημόσιες επενδύσεις, σημαίνει στήριξη στις υποδομές, σημαίνει να στηρίξει τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα της περιοχής, και αυτό αφορά το σύνολο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όχι μόνο την περιοχή του Εύρου. Και σημαίνει, ξαναλέω, ότι θα στηρίξει τις παραγωγικές δυνατότητες. Τα ειδικά κίνητρα που ψηφίστηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με όλα αυτά που έλεγε ο κ. Παπαθανάσης. Τα ειδικά κίνητρα έχει φανεί ότι αυτή τη στιγμή δεν ανατρέπουν αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, θέλω να πω, αυτό το έχει κρίνει η ζωή ότι δεν ανατρέπουν αυτή την κατάσταση. Και ξαναλέω, το πρώτο και το κρίσιμο. Δεν έχουμε δει καμία επένδυση να γίνεται. Το πρώτο και κρίσιμο αυτή τη στιγμή όμως πρώτα απ' όλα είναι το κόστος ζωής. Γιατί αν είναι σε μια περιοχή η οποία έχει και τις ιδιαιτερότητες που έχει, δηλαδή δεν έχει την ίδια ανάγκη θέρμανσης στα Πετράλωνα και στα Πατήσια στην Αθήνα, προφανώς, με τη βόρεια περιοχή του Εύρου, αν σε αυτή την περιοχή με αυτό το κόστος ζωής δεν λαμβάνεις άμεσα μέτρα και για τον ειδικό φορό κατανάλωση στα καύσιμα, αλλά και για τον ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής, αλλά και για να μπει πλαφόν στην τιμή του ρεύματος, στην πραγματικότητα είναι σαν να κάνεις έναν μόνιμο κάτοικο δύο και τρεις φορές
πιο δύσκολο το να παραμείνει σε αυτή την περιοχή και να συνεχίζει να δίνει τη μάχη. Κύριε Λιούπουλε, να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί όπως είπα πριν από λίγο, ο φράχτης του Εύρου βρέθηκε στο επίκεντρο της προεκλογικής ατζέντας και συνεχίζει βεβαίως. Εχθές παρακολουθήσαμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος του κόμματός σας. Εστίασε, γιατί ερωτήθη για το κομμάτι του φράχτη, μάλλον θέλοντας να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα, γιατί η αλήθεια είναι ότι ακούστηκαν πολλές φωνές τις προηγούμενες ημέρες, αν το θέλετε, και μέσα από το κόμμα σας, για να είμαι δίκαιη. Έτσι δεν υπήρξε μια κοινή γραμμή, έτσι ώστε όλοι να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί οι ευρύτες, φαντάζομαι, που συναντήσατε ή και από τα στελέχη τα τοπικά, θα σας μετέφεραν το γεγονός ότι οι ευρύτες έχουν λίγο μια άλλη άποψη, με την έννοια ότι προφανώς και θέλουν να νιώθουν προστατευμένοι και θωρακισμένοι. Και ναι, και οι άνθρωποι οι οποίοι δραστηριοποιούνται, ενώ οι αστυνομικοί, οι νεροφύλακες, όλοι αυτοί θα τους ακούσετε να λένε ότι εμάς ο φράχτης μας έχει βοηθήσει στη δουλειά μας σε καθημερινή βάση. Δεν ξέρω αν αυτές τις φωνές μπορείτε να τις προσπεράσετε εύκολα. Ωραία, να πούμε πρώτα απ' όλα το εξής, ότι η προστασία των συνόρων είναι κάτι πάρα πολύ κρίσιμο. Και επιτρέψτε να πω ότι όταν μιλάω για προστασία των συνόρων, να δώσω ένα παράδειγμα. Προστασία των συνόρων είναι όταν το 2019 τον Μπαρμπαρός κάνει έρευνες, η τότε κυβέρνηση δίνει εντολή και κόβονται τα καλώδια. Προστασία των συνόρων δεν είναι όταν το Όρου του Ρέι κάνει έρευνες τρεις μήνες ανενόχλητο να λέμε ότι το έχει πάρει ο άνεμος. Αυτό είναι μια φράση την οποία δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και γιατί το λέω? Γιατί όλο αυτό το διάστημα ακούμε βαριές κατηγορίες πλέον από τη Νέα Δημοκρατία να μιλάει για τον ΣΥΡΙΖΑ ως εθνική εξαίρεση, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προστατεύει τα σύνορα κτλ. Λέω αυτό και συνεχίζω. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο εμείς λέμε ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο, προφανώς και μπορείς να χρησιμοποιήσεις οποιαδήποτε εργαλεία δείχνει και στρατιωτική ηγεσία. Αυτό δεν πηγαίνουμε πίσω από αυτό και είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Την ίδια στιγμή όμως πρέπει να βλέπουμε, και αυτό ήταν το οποίο είπα από την πρώτη στιγμή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα του προσφυγικού μεταναστευτικού σε ποια βάση. Θα ήθελα να αφήσουμε λίγο πίσω μας την υποκρισία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί με όποιον άνθρωπο μιλάω, είτε σχετίζεται με τον αγροτικό τομέα, είτε με την οικοδομική δραστηριότητα, είτε με σκληρές χειρονακτικές εργασίες, όλοι παραπονιούνται ότι πλέον δεν βρίσκουν εργατικά χέρια. Και όσο και αν ντρεπόμαστε να το παραδεχτούμε, όλοι ξέρουμε ότι αυτές τις δουλειές όλα τα προηγούμενα χρόνια την κάνανε άνθρωποι με μεταναστευτικό προφίλ. Επίσης, ξέρουμε ότι η Ευρώπη, για να μείνει όρθια η οικονομία της, τα επόμενα χρόνια θα χρειαστεί χιλιάδες ανθρώπους που θα κάνουν βαριές χειρονακτικές εργασίες, τις οποίες για μια σειρά από λόγους που δεν μπορούμε να αντιστρέψουμε μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, πάλι αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, δεν θα τις κάνουν άνθρωποι παρά άνθρωποι που έχουν μεταναστευτικό προφίλ. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει πρέπει να είμαστε ξεφραγωμένοι και να μπαίνει και να βγαίνει ο καθένας από την εκλογή. Γι' αυτό λέω ότι στο συγκεκριμένο ζήτημα χρειαζόμαστε έναν ηθικό ρεαλισμό. Το σκέλος του ρεαλισμού είναι να αναγνωρίσουμε ότι η μετανάστευση είναι ένας απαραίτητος παράγοντας για την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία. Το σχήμα του ηθικού ρεαλισμού σημαίνει κιόλας ότι να αναγνωρίσουμε ότι αυτές οι εργασίες πρέπει να γίνονται με κοινωνική ασφάλιση, με κανόνες, με σεβασμό στους εργαζόμενους και προφανώς με ένα πλαίσιο το οποίο θα επιτρέπει την νόμιμη και με κανόνες μετανάστευση, γιατί με αυτό το τρόπο, αν θέλετε, ξεδοντιάζει και τα διάφορα κυκλώματα. Κιτ προκικά, που έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση τα προηγούμενα χρόνια, ολοκληρώνονται οι εργασίες επέκτασης, αναβάθμισης, μεταφράστε τα εσείς όπως θέλετε. Σημασία έχει όμως ότι τελικά αυτά που εσείς ισχυρίζεσταν ενός κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν έγιναν στην πράξη. Δηλαδή, να φιλοξενούμε χιλιάδες παράτυπους παράνομους μετανάστες για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αντιθέτως, μπήκε μία τάξη, κύριε Ηλιόπουλε. Την οποία την είχε ανάγκη ο Εύρος, ξέρετε. Προς το παρόν, σήμερα που μιλούμε, έτσι. Αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι στην πραγματικότητα, με την ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευση που ακολουθείται, είναι ότι η Ελλάδα και οι χώρες πρώτης αγωγής θα γίνουν φυλακές ανθρώπων και η υπόλοιπη Ευρώπη θα πληρώνει 20.000 το κεφάλι. Εμείς λέμε ότι αυτό δεν είναι ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευση και για το προσφυγικό ζήτημα. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να υπάρχει ένας ενιαίος κανόνας για υποχρεωτικές μετεγκαταστάσεις. Το βάρος το οποίο προκύπτει από τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές πρέπει να κατανέμεται με όρους αλληλεγγύης σε όλη την Ευρώπη. Είναι πρόβλημα το ότι η κυβέρνηση δέχτηκε αυτή τη συμφωνία, η οποία λέει, ξανά λέω, ότι οι χώρες πρώτης υποδοχής θα κρατάνε αυτόν τον κόσμο και οι υπόλοιπες θα πληρώνουν απλά 20.000 το κεφάλι. Επιτρέψτε να πω ότι επίσης μία φράση απλά για να το κλείσω αυτό, ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την περίοδο του 2015-2016, πάλι αν δεν θέλουμε να λέμε ψέματα στον εαυτό μας, μία περίοδο στην οποία η Συρία ισοπεδώθηκε, μία περίοδο στην οποία περάσανε πάνω από 3 εκατομμύρια πρόσφυγες συνολικά στην Ευρώπη. Θυμάστε τι έγινε ακόμα και στην ίδια τη Γερμανία, που η Γερμανία υποδέχτηκε πάνω από 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες, με μια περίοδο όπως η σημερινή, στην οποία αντικειμενικά για μια σειρά από λόγους, θετικούς λόγους, τι θέλω να πω, δεν υπάρχει αναταραχή που υπήρχε, όχι ότι υπάρχει σταθερότητα. Το προσφυγικό μεταναστευτικό είναι πάντα εδώ, κύριε Ηλιόπουλε. Ναι, αλλά
Αυτό το οποίο έγινε το 2015-2016 και έχει αναγνωριστεί από όλους τους διεθνείς οργανισμούς ήταν η μεγαλύτερη μεταναστευτική κρίση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οπότε σε κάθε περίπτωση, κάθε σύγκριση των δύο περιόδων επί της αρχής ξεκινάει από μια βάση η οποία δεν στέκει στην πραγματικότητα. Και φυσικά δεν είναι μόνο ο φράχτης του Εύρου ή το ΚΙΤ Προκεκά, κύριε Ηλιόπουλε, είναι και όλα όσα συμβαίνουν στο λιμάνι της Αλεξάνδρου, ή μάλλον στην Αλεξανδρούπολη, με κομβικό σημείο φυσικά το λιμάνι, οι ΗΠΑ. Βεβαίως έχουμε και όλα τα υπόλοιπα ενεργειακά που έρχονται να συμπληρωθούν ως κομμάτι στο ίδιο παζλ. Αναφέρομαι στο LNG και σε όλα αυτά. Θέλω να σας ακούσω λίγο. Θεωρείτε ότι πράγματι η Αλεξανδρούπολη τα επόμενα χρόνια μπαίνει σε μια άλλη εποχή? Μπαίνει με τον σωστό βηματισμό όμως? Μπορεί να μπει με τον σωστό βηματισμό. Δεν είμαι σίγουρος ότι πηγαίνουμε προς τα εκεί. Στα ενεργειακά πρώτα απ' όλα η χώρα δεν τα έχει πάει καλά. Και στα ενεργειακά η χώρα δεν τα έχει πάει καλά γιατί κλείσαμε πολύ γρήγορα λιγνητικές μονάδες που ήταν δικές μας μονάδες, που μας δίναν αυτονομία. Μονάδες οι οποίες είχαν άδεια λειτουργίας για τα επόμενα χρόνια. Τις κλείσαμε και καταστήσαμε τη χώρα ευάλωτη σε εισαγόμενο φυσικό αέριο. Δεν είναι τυχαίο ότι για όλο το 2022, με βάση τα επίσημα στοιχεία της Κομισιόν, οι Έλληνες πολίτες πληρώσαν το πιο ακριβό οικιακό ρεύμα. Η δεύτερη χώρα είναι το Βέλγιο και είμαστε 20% πιο ακριβοί από το Βέλγιο. Και αν συγκρίνουμε τα εισοδήματα στην Ελλάδα σε σχέση με τα εισοδήματα στο Βέλγιο, η κατάσταση είναι κατάσταση απελπιστική. Δεν είναι επίσης τυχαίο ότι πάλι με βάση τα επίσημα στοιχεία της Κομισιόν, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα οφείλεται κυρίως στα υψηλά κέρδη. Στα υψηλά κέρδη πιανών, στα καύσιμα και στην ενέργεια. Άρα έχουμε μια ενεργειακή πολιτική η οποία δεν έχει αποδόσει. Τώρα στο ζήτημα των σχέσεων με τις ΗΠΑ, είναι καλό να μην ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή η οποία άνοιξε το στρατηγικό διάλογο. Δυστυχώς όμως τα τελευταία χρόνια από την μεριά της Νέας Δημοκρατίας είδαμε μια πολιτική ανεφόρων. Τι θέλω να πω, είδαμε μια πολιτική η οποία δεν έβαζε όρια και δεν διεκδικούσε πράγματα που θα μπορούσε να διεκδικήσει, ειδικά για την ειρήνη στην περιοχή και για τη σταθερότητα στην περιοχή. Η τουρκική προκλητικότητα έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια. Το 2019 έχει υπάρξει απόφαση σε συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία, μην το ξεχνάμε αυτό, για να ξεκινήσει η διαδικασία κυρώσεων απέναντι στην Τουρκία. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχτισε πάνω σε αυτή την απόφαση. Σήμερα θα μπορούσαμε να έχουμε έναν αυτοματοποιημένο μηχανισμό κυρώσεων. Δυστυχώς, πάρα πολλές φορές βλέπουμε και από τις ΗΠΑ μία λογική ίσων αποστάσεων, ότι βρείτε τα μεταξύ σας. Τη στιγμή που έχουμε από τη μία μεριά μία χώρα όπως η Τουρκία, η οποία δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, αμφισβητεί ακόμα και σύνορα και γκριζάρει περιοχές, και από την άλλη μία κυβέρνηση και μία χώρα η οποία λέει ότι πρέπει να υπερασπιστούμε το διεθνές δίκαιο. Μάλιστα. Μπροστά σε αυτή την κατεύθυνση, θα έλεγα ότι η στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη δεν έχει φέρει τα θετικά αποτελέσματα που θα έπρεπε να έχει φέρει. Θα ήθελα πολλά περισσότερα να σας ρωτήσω, ομολογώ. Θέλω όμως δύο ζητήματα οπωσδήποτε να σας τα θέσω μέσα στα δύο λεπτάκια. Με βλέπετε, κοιτάω συνέχεια το ρολόι μου. Αυτός ο χρόνος τηλεοπτικός είναι πάντα αδυσόπιτος. Λοιπόν, δεν θέλω όμως να το προσπεράσω, γιατί το κόμμα σας έδωσε ένα πολύ μεγάλο αγώνα και με πολύ συγκεκριμένη άποψη και θέση για το ζήτημα του χρυσού στην περιοχή. Ήταν ένα μεγάλο χρυσού. Ήταν ένα μεγάλο κεφάλαιο, ξέρετε, τα προηγούμενα χρόνια. Όχι ότι έχει πάψει να μας απασχολεί. Έχει μπει στον πάγο για χίλιους δύο λόγους. Εσείς όμως ως κυβέρνηση τότε είχατε πάρει συγκεκριμένες θέσεις, είχατε συγκεκριμένες προτάσεις για το ζήτημα της εξόρυξης του χρυσού. Και αναφέρομαι στην περιοχή μας που υπάρχει μια πολύ μεγάλη ιστορία. Θέλω να σας ακούσω, εφόσον τώρα τα πράγματα θα κυλήσουν. Θα τα δούμε μετά την 25η Ιουνίου. Αλλά θεωρώ ότι δεν έχετε αλλάξει θέση και άποψη για το ζήτημα των εξορίξεων που γίνονται με αυτόν τον τρόπο, που είναι κατά του περιβάλλοντος, με κιάνιο και όλα αυτά που συζητούμε, κύριε Ηλιόπουλε. Και για να σας πω και κάτι ακόμα, γιατί τις προάλλες φιλοξενήσαμε δηλώσεις του κυρίου Φάμελ, ο οποίος έχει δώσει ένα πολύ μεγάλο αγώνα για όλα αυτά τα ζητήματα. Την γνωρίζει την περιοχή πάρα πολύ καλά, από τις καλύβες, από το Δέλτα του Εύρου. Από. Νομίζω κάποια στιγμή ότι πρέπει να πολιτικογραφηθεί. Ναι, στον εγώ το έχω πει ξεκάθαρο στον κύριο Φάμελ, με πολύ θάρρος και σεβασμό στο πρόσωπό του. Λοιπόν, είχαν ασφαλιστεί 5 εκατομμύρια ευρώ για τα μεταλλεία της Κίρκης. Απεντάχθηκε όμως αυτό το έργο. Τα χρήματα χάθηκαν γιατί δεν κινηθήκαμε όπως έπρεπε να κινηθούμε. Τώρα η περιφέρεια, οι υπόλοιποι φορείς. Μεγάλη συζήτηση, ξέρετε, κύριε Ηλιόπουλε. Ωστόσο όμως, εσείς έχετε μια συγκεκριμένη συλλογιστική στα ζητήματα αυτά. Δεν πάμε πίσω από το γεγονός ότι ο πραγματικός αναπτυξιακός πόρος σε βάθος χρόνου, ειδικά για τον Εύρο, είναι το περιβάλλον. Είναι το φυσικό τοπίο. Είναι οι παραγωγικές δυνατότητες που δίνει η γη του Εύρου. Αν προχωρήσουμε σε σχήματα εξορίξεων τα οποία, παρένθεση, δεν γίνονται πουθενά στον δυτικό κόσμο. Σχήματα εξορίξεων τα οποία γίνονται μόνο σε χώρες είτε της Λατινικής Αμερικής είτε της Αφρικής, ακριβώς γιατί δεν είναι συμβατά με το πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε σχέση με τους κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος, που ξαναλέω είναι αναπτυξιακός πόρος, όχι για τα επόμενα 5 και 6 χρόνια που μπορεί μια επένδυση να φέρει αποτέλεσμα, αλλά για τα επόμενα 30, 40 και 50 χρόνια. Τότε νομίζω ότι θα καταστρέψουμε, μπορεί να ακουστεί κάτι καλό
για ένα μικρό χρονικό διάστημα, μακροχρόνια όμως καταστρέφουμε τον τόπο. Ξέρετε, ο αγώνας για το χρυσό συνεχίζεται στην περιοχή της Λάρισας και πολύ μέσα από την ΠΕΠ και μέσα από νομικά και επιστημονικά, αν θέλετε. Και για, και έτσι, και δεν, για, δεν έχει και σταματήσει λέω, κάτι και επί της ουσίας, αλλά... σε ένα εύκολο debate περιβάλλον ανάπτυξη, λέω ότι το περιβάλλον είναι ο βασικός αναπτυξιακός πόρος. Πολιτικές οι οποίες βλάπτουν το περιβάλλον μακροπρόθεσμα, στην πραγματικότητα υποσκάπτουν και την ίδια δυνατότητα μιας περιοχής να έχει βιώσιμη ανάπτυξη για τα επόμενα χρόνια. Η λύση βέβαια είναι μία, κύριε Λιόπουλε, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλάκι μας, η αλλαγή του μεταλλευτικού κώδικα για να μην ξανασυζητήσουμε ποτέ για αυτή την υπόθεση. Δηλαδή, η Ελδοράντο ανατακτά χρονικά διαστήματα βγάζει ανακοινώσεις μέσα από την ιστοσελίδα και πάνω εκεί εμείς καταλαβαίνουμε ότι κάτι κινείται και κάνουμε κινητοποίησεις, αγώνες. Ισχύει όμως ότι έχει βρει και μία κυβέρνηση η οποία είναι πολύ πρόθυμη να αλλάζει νόμους και κανόνες, ακόμα και σε πορίσματα που έχουν βγει, παραδείγματος χάρη για την ιστορία της Χαλκιδικής, όπου υπήρχαν μια σειρά από παραβάσεις της νομοθεσίας, αλλά αυτή τη στιγμή ανοίγουμε μεγάλη συζήτηση. Ακόμα και η επιθεώρηση περιβάλλοντος αυτή τη στιγμή είναι ένα σώμα το οποίο υπολειτουργεί σε ένα πολύ αρνητικό πλαίσιο. Μάλιστα. Κύριε Λιόπουλε, πραγματικά σας ευχαριστώ θερμότατα. Δεν στάθηκα στο μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ και τι θέλετε να πετύχετε, το αφήγημα και το διακύβευμα των εκλογών. Το αναλύετε όλες αυτές τις ημέρες και μέσα από τα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θέλησα να σταθώ λίγο στα τοπικά ζητήματα για να έχει και ένα νόημα έτσι και η επίσκεψη και η συζήτησή μας. Μία φράση μόνο επιτρέψτε μου. Η ψήφος των ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ειδικά σε αυτή την περιοχή, είναι η ψήφος που μπορεί να κάνει τη διαφορά για να έχει και ο Εύρος και μια προοδευτική αριστερή φωνή η οποία θα μεταφέρει τα δίκαια αιτήματα της κοινωνίας στο Κοινοβούλιο. Η αλήθεια είναι ότι η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν άφησε την Θράκη και τον Εύρο. Θέλω να πω, ανατακτά χρονικά διαστήματα και ο Αλέξης Τσίπρας και τα υπόλοιπα στελέχη ήταν εδώ, παρόντα. Έτσι. Και αυτό και καταγράφεται, μένει έτσι, περίπτωση. Γιατί όλα έχουν τη σημασία του. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στον αγώνα. Να είστε καλά. Θα το ξυλώσω το τουρκικό προξενείο στην Κομωτινή, θα φύγει από εκεί. Εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν κάνουμε το αυτονόητο. Όποιος δηλώνει Τούρκος, του αφαιρώ την ηθαγένεια. Δεν έχει δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεστε, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στον Αντένα. Πραγματικά απορώ με όλα αυτά που γίνονται. Δεν ξέραμε για τη Θράκη. Τόσο μακριά είναι η Θράκη για μας. Και όλοι σχολιάζουν το αποτέλεσμα, ξέρετε. Εμένα με ενοχλεί που δήθεν δεν ξέρουν ότι και οι δήμαρχοι στην περιοχή και οι περιφερειάρχες συναγελάζονται με το προξενείο, με τους ψευδομουφτίδες για φωτογραφίες, όλοι τους. Εμείς τι κάναμε, κύριε Παδάκη? Επιλέξαμε ένα απομάκο και τον βάλαμε υποψήφιο. Ένα απομάκο που δακρύζει με τον εθνικό ύμνο της Ελλάδος. Δεν το κάναμε τυχαία. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και εμείς έναν άλλον, ο οποίος μπαίνει στο προξενείο, αλλά δεν το κάναμε ποτέ μας. Γιατί η εθνική μας στρατηγική και η εθνική μας αντίληψη λέει κάτι. Πάνω απ' όλα είναι η Ελλάδα, πάνω απ' όλα είναι οι Έλληνες. Αυτό το ψηφοθυρικό. Εσείς ζητάτε και το κλείσιμο του τουρκικού προξενείου. Εγώ δεν το ζητάω, θα το κλείσω. Ας μου δώσει δυνατότητα ο ελληνικός λαός και θα κλείσω το προξενείο. Πρέπει να κλείσει. Να σου πω γιατί. Όταν έχετε ένα πρόβλημα, μια ασθένεια, δεν θεραπεύεται το αποτέλεσμα, το αίτιο. Όλοι συμφωνούν, το αίτιο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι αποπένθησαν από τα ψηφοδέλτια γιατί έμπαιναν στο προξενείο και έπαιρναν εντολές. Άρα λοιπόν τι κάνεις? Αυτό ισχύει για όλους. Για όλα τα κόμματα. Όχι, εννοώ ισχύει για όλους τους υποψηφίους ή υπάρχουν κάποιοι. Αν δεν πάρουν το πράσινο φως από το προξενείο, κύριε Σασοπούλου μου, πολλοί εξ αυτών δεν μπαίνουν στα ψηφοδέλτια. Η επιλογή των κομμάτων. Με έγκριση γίνεται. Ναι, εγώ το 20 το κατήγγειλα στη Βουλή. Αν βρείτε μια ομιλία μου το 2020 Ιανουάριο, αν δεν κάνω λάθος, το είχα καταγγείλει ότι εν ενεργεία βουλευτές της Βουλής σήμερα το 20 συναγελάζονται με τον πρόξενο στην Θράκη. Και η μόνη λύση είναι να ξυλώσουμε το προξενείο. Η αιτία του κακού, το καρκίνωμα είναι το προξενείο. Τι συζητάμε τώρα? Μας φταίει ο ένας, μας φταίει ο άλλος. Και όλοι χρησιμοποιούν τις υποψηφίους για ψηφοθρικούς λόγους. Ο κύριος Βασίλης Τσολακίδης, υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον Εύρο, είναι απόψε κοντά μας για να κάνουμε μια συζήτηση, καθώς μπαίνουμε πια στην τελική ευθεία της δεύτερης κάλπης, και θα έχει ενδιαφέρον να μας δώσει και ο ίδιος το δικό του στίγμα, έτσι όπως το έχει καταγράψει αυτές τις ημέρες. Κύριε Τσολακίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Μπασκάκη. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε για ακόμα μια φορά μαζί μας, και η αλήθεια είναι ότι έχουν μείνει πλέον λίγα 24 ώρα για την κάλπη της Κυριακής, της δεύτερης αυτής κάλπης. Πείτε μου λίγο τώρα, από την απόσταση των ημερών, ενώ από την 21η του Μάη μέχρι και σήμερα, το κλίμα στον Εύρο πώς είναι για τον ΣΥΡΙΖΑ? Υπάρχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις προγραμματικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ από ότι την προηγούμενη φορά. Ενδεχομένως κάποιοι ψηφοφόροι να ανησύχησαν για την μεγάλη διαφορά που υπήρξε μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό να τους ανησύχησε, να τους κέντρισε το ενδιαφέρον να μάθουν περισσότερα, όπως και εμείς βέβαια
προκρίναμε αυτή τη φορά περισσότερο τον τρόπο επικοινωνίας. Κάπου χάθηκε όμως πάλι στη διαδρομή. Ενώ στην αρχή, ενώ τις πρώτες μέρες μετά την πρώτη κάλπη, αρχίσαν τα κόμματα να συζητούν για προγράμματα, φορολογία, όλα αυτά τα οικονομικά κυρίως. Από ένα σημείο εκεί ύστερα, η Ροδόπη, η Θράκη με τα μειονοτικά και ο φράχτης του Εύρου πάλι στο επίκεντρο βρέθηκαν, κύριε Τσολακίδη. Πράγματι, μέχρι και σήμερα που μιλούμε μαζί. Πραγματικά έτσι είναι. Δυστυχώς την ημερήσια διάταξη δεν μπορούμε μόνοι μας να την επιβάλλουμε. Επιβάλλεται και από άλλους παράγοντες, κυρίως από τα μεγάλα μαζικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία προκρίνουν πολλές φορές έντονα κάποια άλλα θέματα από ό,τι επιβάλλει ο προεκλογικός αγώνας. Αισιοδοξείτε ότι αυτή η διαφορά στη δεύτερη κάλπη θα είναι διαφορετική? Θέλω να πω, αυτό το 20% θα αποτυπωθεί και πάλι? Την προσωπική σας άποψη. Η προσωπική μου άποψη και γενικά όλων των συνυποψηφίων και στελεχών του κόμματός μας και του Προέδρου είναι αυτή που είπαμε από την πρώτη μέρα μετά τις προηγούμενες εκλογές. Ότι πρέπει να επιδιώξουμε και ευελπιστούμε ότι θα τα καταφέρουμε να πείσουμε τους ψηφοφόρους για τις προτάσεις που εμείς έχουμε για το μέλλον της χώρας και για την έλλειψη ουσιαστικών προτάσεων και προγραμμάτων και θέσεων εκ μέρους της κυβέρνησης, κυρίως δε για κάποιες κρυφές ατζέντες που έχει ο κύριος Μητσοτάκης. Αναφέρεστε στην τελευταία τοποθέτηση δήλωση του κύριου Σκυλακάκη? Όχι μόνο, αλλά ξέρετε, είναι γνωστό, η συντηρητική παράταξη επιδιώκει εδώ και πολλές δεκαετίες να αλλάξει κάποια πράγματα στη χώρα, να τα οδηγήσει περισσότερο στην ιδιωτικοποίηση, να πουλήσει δημόσια περιουσία. Αυτό είναι το όραμά της και προσπαθεί να το επιβάλλει. Αυτό για να γίνει σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να αλλάξει και το Σύνταγμα. Και θα επιθυμούσε πολύ να αποκτήσει αυτή τη δύναμη για να αλλάξει το Σύνταγμα και να επιβάλλει αυτό το όραμά της που λέγεται νεοφιλελευθερισμός, ουρμπανισμός και μια σειρά από άλλα επίθετα, όπως για παράδειγμα για την υγεία, όπου θεωρούν ότι η υγεία έχει μεγάλο κόστος και θα πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί και όποιος έχει χρήματα θα μπορεί να απολαμβάνει τα αγαθά του συστήματος υγείας και όποιος δεν έχει θα υποφέρει. Πείτε μου λίγο, σας παρακαλώ πολύ, ο Εύρος γιατί λοιπόν να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ? Διότι ο Εύρος, κυρία Μπασκάκη, την τελευταία τετραετία δεν είδε κάτι σημαντικό εκ μέρους της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Δεν έχει γίνει κάτι για τον Εύρο. Εντάθηκε αντίθετα η δημογραφική ερήμωση του Εύρου. Η διακομματική που συστήθηκε και το πόρισμα που προέκυψε δεν είναι κάτι για τον Εύρο και τη Θράκη, αν θέλετε, συνολικότερα, αλλά μιας και μιλάμε τώρα για την περιοχή του Εύρου. Δεν δείχνει κάτι από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, θέλω να πω. Όχι, πορίσματα δεν έχουν λείψει ούτε στο παρελθόν. Το ζήτημα είναι ότι δεν έχουν γίνει πράγματα για τον Εύρο. Και πράγματι την τελευταία τετραετία δεν ήταν το πρόβλημα ότι έλειπε κάποιο πόρισμα μιας διακομματικής επιτροπής. Όχι, γιατί τα προβλήματα είναι γνωστά, ναι, διαχρονικά. Δεν αλήθεια είναι κάτι, αυτό. Δεν έχει γίνει κάτι για τον Εύρο. Αλλά το πιο ανησυχητικό είναι ότι κατά τη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα και των πρώτων εκλογών και των δεύτερων, παρόλο που είναι συνυποψήφιος εδώ ο κύριος Μητσοτάκης, δεν έχει γίνει ουδεμία πρόταση συγκεκριμένη για το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η δημογραφική αφέμαξη του Εύρου, η οποία προφανώς προέρχεται από την οικονομική ανέχεια της περιοχής. Τα ειδικά κίνητρα που θεσπίστηκαν μέσα από τον νόμο του κυρίου Παπαθανάση και όλα αυτά που διαδραματίστηκαν τους προηγούμενους μήνες, κυρίως για το κομμάτι του Βορείου Εύρου, θεωρείτε ότι δεν θα βοηθήσουν να προσελκύσουν ενδιαφέρον των ετών, των επενδυτών, φορολογικά?
Δεν το καθεστώς υποτίθεται ότι λίγο απλοποιείται για κάποιον που θα ήθελε και ενδιαφέρεται να επενδύσει στην περιοχή του Εύρου. Καλά, στην πράξη τίποτα ακόμη δεν έχουμε δει, για να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε, κύριε Τσολακίδη. Ωστόσο, όμως, υπάρχει μία νομοθεσία και ένα πλαίσιο το οποίο, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, επιτρέπει σε κάποιον να δει τον Εύρο λίγο πιο ελκυστικά. Το βόρειο κομμάτι κυρίως. Ωραία. Ας πούμε λοιπόν ότι υπάρχουν κίνητρα και μπορούν να γίνουν επενδύσεις. Σε ποιο τομέα θα γίνουν? Ας μας πει κάποιος αν το κράτος έχει βοηθήσει να γίνουν επενδύσεις σε συγκεκριμένους τομείς στοχευμένα που θα εξυπηρετήσουν την τοπική οικονομία και την προστιθέμενη αξία του Βόρειου Εύρου ή και γενικότερα του Εύρου. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Όποιος θέλει ας επενδύσει. Θεωρούν ότι η ιδιωτική οικονομία από δικά της κίνητρα αποκλειστικά μπορεί να ενισχύσει την τοπική ανάπτυξη. Αυτό δεν γίνεται. Πρέπει το κράτος να... Θα σας πω ένα παράδειγμα στο παρελθόν. Κάποια στιγμή πήγε το κράτος και έκανε το εργοστάσιο Ζαχάριος. Αυτό ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Γιατί? Γιατί είχαν διαπιστώσει ότι ο Βόρειος Εύρος έχει γη έφορη, έχει νερά και μπορεί εκεί να παραχθούν τέφλα. Άρα έπρεπε να γίνει μια μονάδα η οποία θα προφάει αυτά τα τέφλα. Τώρα, αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη παραγωγή, αλλά έχω ακούσει ότι το 60% του το υλόσπορου παράγεται στο Βόρειο Εύρο, από όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει μια μονάδα που να αξιοποιεί αυτό το προϊόν και στοχευμένα, να... λοιπόν, λέτε, βεβαίως, πρέπει στοχευμένα, λοιπόν, να δράσει. Γιατί πρέπει, λοιπόν, ο ηλιόσπορος να φεύγει με φορτηγά, πανάκριβη μεταφορά, ενέργεια, κατανάλωση ενέργειας, για να πάει κάπου... Πού, δεν ξέρω εγώ, στην Ελλάδα για να μεταποιηθεί. Ο κ. Μητσοτάκης πάντως ήταν ο πρωθυπουργός πριν από λίγους μήνες, εξήγηλε το χερσαίο μεταφορικό ισοδύναμο. Τώρα αυτό, αν θα γίνει ποτέ, μένει να φανεί. Μα δεν είναι το ζήτημα. Γιατί ο κ. Σκυλακάκης πάντως είχε πει μετά την εξαγγελία αυτή, να υπενθυμίσω στους τηλεθεατές μας, ότι δεν υπάρχουν χρήματα για ένα ανάλογο έτσι, μεταφορικό ισοδύναμο όπως είναι στα νησιά και όπως συμβαίνει και στην Σαμοθράκη. Και εκεί με πολλά προβλήματα. Μα εδώ όχι μόνο μεταφορικό ισοδύναμο δεν φέρανε, που στα νησιά ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε πράξη, αλλά διέκοψαν και πλήρως το πιο φθηνό τρόπο μεταφοράς. Δηλαδή διεκόπει πλήρως το τρένο. Η σιδηροδρομική σύνδεση του Εύρου, που πάντα εδώ και 150 χρόνια η περιοχή αυτή ευημερούσε επειδή είχε διασύνδεση με σιδηροδρομικό δίκτυο και μπορούσε να μεταφέρει τα προϊόντα της παντού φθηνά. Και φυσικά οικολογικά, πρέπει να πούμε, ο σιδηρόδρομος είναι και η πιο οικολογικός τρόπος μεταφοράς. Δεν έχει γίνει τίποτα. Είπαμε, διακόπηκε αυτό ακόμα το μέσο. Μάλιστα. Άρα τι λέμε για στοχευμένες? Δεν έχουν καμία στοχευμένη πρόθεση να βοηθήσουν τον τόπο. Βγάλατε μία ανακοίνωση πριν από λίγες ώρες, τέλος πάντων ένα... προσωπικό σας, αν θέλετε, μια προσωπική σας άποψη για ποιο λόγο θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να ενισχυθεί, να δυναμωθεί, έτσι ώστε να αποτελέσει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Τσολακίδη, εκτός και αν ερμηνεύω τα λόγια σας λάθος, μια ισχυρή αξιόπιστη αντιπολίτευση απέναντι, όπως είπατε, σε όλα αυτά που δρομολογεί η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κύριε Μπασκάκη, πρέπει να δούμε τα πράγματα όπως έχουν. Έχουμε ένα αποτέλεσμα εκλογών της 21 του Μάη, όπου ο κύριος Μητσοτάκης κατόρθωσε να κρατήσει και να αυξήσει λιγάκι το ποσοστό του. Κάτι έκανε καλά, μάλλον. Κατόρθωσε να κάνει αυτό. Σας είπα εγώ τις αιτίες που εμείς δεν μπορέσαμε να πείσουμε τον κόσμο. Γιατί σίγουρα το 41%, κύριε Τσολακίδη, για να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, δεν είναι όλοι αυτοί νεοδημοκράτες. Έτσι. Κάτι έκανε καλύτερα, μάλλον, από τα υπόλοιπα κόμματα ο κύριος Μητσοτάκης. Είχε 40 και το έκανε 41. Είχε 39. Ναι, αλλά εσείς χάσατε πόσες μονάδες. Πάμε λοιπόν να δούμε. Παρόλα αυτά, με το 41% έχει το 59% απέναντί του. Δεν τον θέλει το 59%. Εκεί μέσα σε αυτό το 59%... ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το μεγαλύτερο από αυτό, ανήκει στη Δημοκρατική Παράταξη. Επιμένει να υποστηρίζει κόμματα... Κατακαιρματισμένη όμως αυτή η παράταξη. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα.
Λοιπόν, η κατακαιρματισμένη αυτή παράταξη βρίσκεται απέναντι σε έναν πολύ δυνατό παίκτη από την δεξιά μεριά, που είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Εκεί λοιπόν χρειάζεται συσπήρωση των δυνάμεων αυτών των δημοκρατικών. Αντικειμενικά ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας αποτελούν το βασικό κορμό αυτής της δημοκρατικής παράταξης. Από τη στιγμή λοιπόν που άλλαξε το εκλογικό σύστημα από απλή αναλογική και ξαναέγινε ενισχυμένη αναλογική και υπάρχει κίνδυνο στο πρώτο κόμμα να γίνει υπερδύναμο, γιατί θα πάρει δώρο 40 έδρες επιπρόσθετες. Αυτό γιατί το λέτε όλοι να γίνει υπερδύναμο? Τα προηγούμενα χρόνια πώς ήταν, ας πούμε, οι ισχυρές κυβερνήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου ή της Νέας Δημοκρατίας δεν έβγαιναν με ποσοστά? Όχι, 40 δεν... και 41 και 42, κύριε Τσολακίδη. Πάλι ποτέ... έτσι ισχυρές δεν ήταν. Ήταν ισχυρές. Είπε κανείς, έλεγε ποτέ κανείς ότι τότε οι κυβερνήσεις αυτές ήταν επικίνδυνες? Αφού ο κόσμος πήγαινε και ψήφισε. Βεβαίως ήταν επικίνδυνες. Ένας από τους λόγους που η χώρα μας οδηγήθηκε στην χρεοκοπία ήταν και αυτός. Είχαμε πάντα δήθεν ισχυρές κυβερνήσεις, αλλά αυτές οι ισχυρές κυβερνήσεις ήταν μόνο στον τύπο, επειδή παίρνανε το δώρο των 50 εδρών στο παρελθόν, ενώ στην πράξη είχαν απέναντί τους τον ελληνικό λαό. Το ότι ψηφίζεις παίρνεις πάντως δεν πέρασε με τη λογική του Αλέξη Τσίπρα. Δεν πέρασε. Την απλή αναλογική την πληρώσατε, κύριε Τσολακίδη. Ίσως γιατί δεν δουλέψατε σωστά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ίσως γιατί δεν μπήσατε, ίσως πολλά τα ίσως θα τα καταγράψετε μετά την 25η Ιουνίου. Την πληρώσαμε με την έννοια ότι οι άλλες δημοκρατικές δυνάμεις δεν πιστέψανε στην απλή αναλογική και δεν έδειξαν ότι μπορούν να συγκυβερνήσουν συνεργαζόμενες με άλλες δυνάμεις όπως ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να κλείσουμε. Το μήνυμά σας θέλω για το τελείωμα. Το μήνυμά μου, επαναλαμβάνω, είναι αυτό, ότι αντικειμενικά το ρόλο της ισχυρής αντιπολίτευσης μπορεί να τον παίξει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό πρέπει να ενισχυθεί σε αυτές τις εκλογές. Και υποθέτω το μήνυμά σας είναι να κρατηθεί και η έδρα στον Εύρο. Προφανώς, προφανώς. Αλλά το βασικό είναι να ενισχυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ πανελλαδικά. Και τότε βεβαίως εξασφαλίζεται και η έδρα στον Εύρο. Λοιπόν, κύριε Τσολακίδη, πραγματικά σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε και απόψε. Μένει να τα δούμε όλα αυτά μετά και την δεύτερη κάλπη για να είμαστε εδώ και πάλι να σχολιάσουμε. Καλή συνέχεια στον αγώνα σας. Πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Κομοτηνή με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εγνατίας Οδού. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν τα προβλήματα οδικής ασφάλειας που δημιουργούνται από τη διακίνηση παράνομων μεταναστών στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας και ο συντονισμός μεταξύ της ελληνικής αστυνομίας και της Εγνατίας Οδού για την αντιμετώπιση τους. Σε συνεννόηση τόσο με την ελληνική αστυνομία όσο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εννοώ με τον αστυνομικό διευθυντή της περιφέρειάς μας, τον κύριο Συριτούδη, όσο και με την Εγνατία ΑΕ και τον διευθύνων σύμβολο τον κύριο Κουτσούκο, διοργανώσαμε αυτή την σύσκεψη σήμερα για το θέμα του ελέγχου του καλύτερου συντονισμού μεταξύ και της Εγνατίας Οδού, γιατί μέσω της Εγνατίας αλλά μέσω και του επαρχιακού δικτύου υπάρχουν πολλές απόπειρες μετακινήσεων παράνομων μεταναστών, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν και κάποιες δυσκολίες, κάποια έξτρα προβλήματα που είχαν καταγραφεί και είχαν παρατηρηθεί. Έχει παρουσιαστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, το τελευταίο, θα έλεγα, ας το πούμε έτσι, τρίμηνο περίπου, έχουν παρουσιαστεί κάποια μεμονωμένα περιστατικά από διακινητές οι οποίοι επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν τον αυτοκινητόδρομο και μάλιστα με σκοπό να κινηθούν και να διαφύγουν προφανώς της σύλληψης που έχει φυσικά σε αρμοδιότητα, όπως γνωρίζει, η αστυνομία και όχι Εγνατία Οδός, και να κινηθούν αντίθετα στο ρεύμα τα κυκλοφορίας. Δηλαδή μπαίνουν ανάποδα στον αυτοκινητόδρομο και μάλιστα δυστυχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαμε και κάποιο περιστατικό το οποίο ήταν και πολύ έτσι άσχημο και θλιβερό, διότι δυστυχώς ένας συνάνθρωπός μας σκοτώθηκε.
Αυτό που προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε είναι σε συνεργασία πάντοτε με την αστυνομία, με την οποία βρισκόμαστε σε μεγάλη συνεργασία, όχι μόνο για αυτό το θέμα, αλλά γενικότερα, να σταματήσουμε αυτή τη διαδικασία, η οποία θα πρέπει να πούμε ότι δεν συνάδει με καμία απολύτως λογική. Δεν είναι δυνατόν να βρισκόμαστε υπό το άγχος κάποιων ανθρώπων διακινητών, οι οποίοι με άθλιο τρόπο προσπαθούν να μετακινήσουν και να μεταφέρουν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι προφανώς βρίσκονται υπό την εκμετάλλευσή τους, αλλά δεν είναι δυνατόν οι χρήστες της οδού ενός διευρωπαϊκού αυτοκινητόδρομου και της Ελλάδος να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον αυτοκινητόδρομο επειδή κάποιοι διακινητές έχουν αποφασίσει να κάνουν το δικό τους πρόγραμμα. Στις 25 του Ιούνιου θα αναγεννηθεί ο πραγματικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η ατάκα, το μόνιμο σύνθημα αυτών των ημερών και το μήνυμα που στέλνει φυσικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Παράλληλα, δεσμεύτηκε πως το ΠΑΣΟΚ πρόκειται να ασκήσει ισχυρή, προοδευτική και αξιόπιστη αντιπολίτευση σε αντίθεση με την πολιτική του Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο κατηγόρησε και πάλι πως αποτελεί τον χρυσό χορηγό του κυρίου Μητσοτάκη. Μαζί μας για να τα σχολιάσουμε όλα αυτά βρίσκεται η υποψήφια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ στον Εύρο, η κυρία Δροσιά Μουλατζίδου. Θα την δούμε αμέσως τώρα. Βεβαίως να υπενθυμίσω ότι τα προηγούμενα 24 ώρα στην περιοχή περιόδευσε και ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Παναγιώτης Δουδονής. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ χρήσιμη περιοδία αυτή, κυρία Μουλατζίδου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Μπασκά και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και θα επισημάνω και σε εσάς αυτό που τόνισα και στον κύριο Δουδονή. Είναι και μια προσωπική καταγραφή η οποία προκύπτηκε από το ρεπορτάζ και πρέπει να την πω δημόσια. Ότι από τη στιγμή που έκλεισε η κάλπη της 21ης Μαΐου με τα αποτελέσματα έτσι όπως προέκυψαν για την περιοχή του Εύρου και δει με τον κύριο Χαμαλίδη να είναι πρώτος στη λίστα, δεν έχετε σταματήσει κι εσείς και οι υπόλοιποι συνυποψήφοι να προσπαθείτε να αγωνίζεστε συνολικά και ομαδικά. Οφείλω να το καταθέσω αυτό, γιατί είναι πραγματικά μία, αν θέλετε, εικόνα που δείχνει για το πώς θέλετε να συνεχίσετε γενικότερα, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Εννοείται. Με την ανακοίνωση του ψηφοδελτίου μας τον Ιανουάριο, πήραμε μία απόφαση όλοι ότι θα αγωνιστούμε μέχρι τελευταία στιγμή, άσχετα με το αποτέλεσμα της έδρας. Αυτό το κάνουμε ακόμη και μέχρι και σήμερα. Βάζουμε όλοι μας τις δυνάμεις. Το αποτέλεσμα της 21 Μαΐου μας έδωσε ελπίδα και δύναμη να συνεχίσουμε για τις δεύτερες εκλογές 25 Ιούνιου. Οπότε την Κυριακή αναμένουμε και τα καλύτερα αποτελέσματα και την ανταμοιβή όλου αυτού του αγώνα που κάναμε αυτούς τους 3-4 μήνες. Πραγματικά ήμασταν μια ομάδα πάρα πολύ δεμένη. Δίνω συγχαρητήρια και ευχαριστώ όλους τους συνυποψήφιους μου. Γνωρίσαμε καλύτερα τα προβλήματα του τόπου μας. Έδωσε ο ένας τον άλλον από αυτά που ήξερε και γνώριζε. Και οπότε η συνεργασία μας ήταν άψογη και νομίζω το αποτέλεσμα θα μας δώσει έτσι μεγάλη χαρά. Ελπίζουμε σε μια έδρα την Κυριακή, πραγματικά. Αυτό πρέπει να το σημειώσουμε, κυρία Μουλατζίδη, ότι υπάρχει μια ισχυρή πιθανότητα, ανάλογα και τα ποσοστά που θα εισπράξει το ΠΑΣΟΚ και πανελλαδικά και ανάλογα και με τις καραμπόλες, γιατί είναι λίγο περίεργο το σύστημα των εδρών. Ωστόσο, όμως, υπάρχει ένα ισχυρό ενδεχόμενο να μπορέσει ο Εύρος να κατακτήσει μετά από αρκετά χρόνια μια έδρα στο ΠΑΣΟΚ. Και όπως έλεγε στον κύριο Δουδονή τις προάλλες, το ΠΑΣΟΚ παραδοσιακά είχε έδρα τα προηγούμενα χρόνια και μάλιστα με υπουργούς και υφυπουργούς. Αλλά τα τελευταία χρόνια, μετά τα όσα έγιναν στο χώρο του ΠΑΣΟ και με όλες αυτές τις αναταράξεις, χάθηκε αυτή η ελπίδα. Τώρα αναζωπυρώνεται αυτή η αισιοδοξία. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Έχει ανάγκη ο νομός μας από μια έδρα και εκπροσώπηση του ΠΑΣΟΚ, της σοσιαλδημοκρατίας. Νομίζω ότι θα κάνει καλό στο νομό μας να υπάρχει μια φωνή
από την παράταξή μας. Η αλήθεια είναι, κυρία Μουλατζίδου, πως το ΠΑΣΟΚ, και αυτή είναι επίσης μια καταγραφή αυτού του χρονικού διαστήματος, κατάφερε από τα όρια του αφανισμού των προηγούμενων ετών, όχι μόνο να ανακάμψει, αλλά να είναι σχεδόν παντού. Τώρα θέλετε μέσα τα social media, σε διάφορα αντικείμενα, σε οτιδήποτε τέλος πάντων, υπήρχε παντού και ένα ΠΑΣΟΚ. Αυτό κάτι δείχνει διαχρονικά, αν θέλετε, στην πορεία, στην ιστορία αυτού του κόμματος. Κοιτάξτε, είναι μια παράταξη που ιδρύθηκε το 1974 από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τη δεκαετία του 1980 νομίζω ότι ήταν όλοι ΠΑΣΟΚ, ελάχιστοι δεν ήταν ΠΑΣΟΚ. Έχει αφήσει ιστορία, πολιτική ιστορία. Τι να σας πω, θα σας πω για το ΕΣΥ, να σας πω ότι όλες οι μεγάλες δομές και θεσμούς στη χώρα μας έχουν πίσω τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ. Να μιλήσουμε για το ΕΣΥ, να μιλήσουμε για το ΑΣΕΠ, για τη διάφυγη, για τις ανεξάρτητες αρχές, για τον νομό μας εδώ, για τους δρόμους, για τα νοσοκομεία. Νομίζω ότι να μην πει περί αυτό. Καινοτόμες προτάσεις και εφαρμογές. Αυτό δεν μπορεί, νομίζω, κανείς να το αναρρέσει, κυρία Μουλατζίδου. Ήθελα απλώς να καταλήξω λέγοντας ότι ο Πράσινος Ήλιος επί της ουσίας ανέτειλε ξανά και μάλιστα δείχνει, φαίνεται, υπάρχει αυτή η καταγραφή, νέοι να επιστρέφουν. Υπάρχει, ναι, επιστρέφει ο κόσμος. Βλέπουμε και από τις πρώτες εκλογές, νομίζω σας το είχα πει, ότι βλέπουμε τον κόσμο να επιστρέφει πίσω στην παράταξη. Νομίζω ότι οι κινήσεις του Προέδρου μας, του Νίκου Ανδρουκουλάκη, για μία ανανέωση τη στελεχειακή του κόμματος έδωσε και ελπίδες στους ψηφοφόρους. Αφήνουμε πίσω και μαθαίνουμε από τα παλιά και συνεχίζουμε δυναμικά και με πολύ όρεξη για δουλειά, για το μέλλον και για τα παιδιά μας. Στόχος αξιόπιστη, ισχυρή, προοδευτική αντιπολίτευση. Πολίτευση, βεβαίως. Τρία συγκεκριμένα συστατικά. Αξιοπιστία, ισχυρότητα και προοδευτικότητα, κυρία Μουλατζίδου. Με ένα όραμα ώστε σε δεύτερη φάση να υπάρχει μια δημοκρατική πρόταση κυβέρνησης. Με απότερο σκοπό, βεβαίως, πάλι μια αξιόπιστη, ισχυρή, προοδευτική κυβέρνηση τα επόμενα χρόνια, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ναι, κυβέρνηση, βεβαίως. Τώρα, βεβαίως, το διακύβευμα, το αφήγημα αυτής της εκλογικής αναμέτρησης, της δεύτερης κάλπης και για τον Εύρο, ποιο πιστεύετε ότι πρέπει να είναι, πώς πρέπει να κατευθυνθούν, να κινηθούν οι ψηφοφόροι? Καταρχήν να πάνε να ψηφίσουν, βασικό. Ναι. Πρώτα απ' όλα, αυτοί που μας ψηφίσανε να μας ξαναεμπιστευτούν. Όσοι στην κάλπη της 21ης Μαΐου ψηφίσανε το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, να ξαναψηφίσουν. Οι πολίτες οι οποίοι την πρώτη Κυριακή ψηφίσανε με το φόβο ότι του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί οι δημοσκοπήσεις δίνανε κάποια ποσοστά 30% και ψηφίσανε τη Νέα Δημοκρατία, αυτοί που ανήκουν στον χώρο της κέντρο-αριστεράς, κάνω έκκληση να ψηφίσουμε το ΠΑΣΟΚ, να μας εμπιστευτούν, ώστε να έχουμε μια αύριο, τη Δευτέρα, όχι αύριο, τη Δευτέρα, να έχουμε μια αξιόπιστη προοδευτική αντιπολίτευση. Έκκληση λοιπόν στον κόσμο του κέντρου και της κεντροαριστεράς. Κυρία Μουλατζίδου, θεωρείτε, τώρα που έχουν περάσει και λίγο ημέρες και απομένουν λίγα 24 ώρα πια μέχρι την Κυριακή, έχουν ακουστεί επί της ουσίας, αν θέλετε, τα προγράμματα των κομμάτων, το περιεχόμενο, για να καταλάβει και ο κόσμος με ποια λογική και με ποιο σκεπτικό θα πρέπει να πάει να ψηφίσει, ή τελικά πάλι και αυτή η δεύτερη περίοδος, η προεκλογική εννοώ, αναλώθηκε κυρίως στην μειονότητα της Θράκης και στο φράχτη του Εύρου, γιατί αυτή επίσης είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε να την κρύψουμε? Δυστυχώς στις πρώτες εκλογές είχαμε το διακύβευμα ποιος θα πάει με ποιον και συνεργασίες, συμπράξεις, ναι. Σε αυτές τις εκλογές κάτι πήγε να ξεκινήσει. Στην αρχή και όλοι αναθαρρύναμε, αλλά μετά πάλι. Ναι, έπεσε εκεί λίγο στην πλόφα ότι πάμε να κοστολογήσουμε τα προγράμματά μας κτλ. Μετά περάσαμε στο επικοινωνιακό της Θράκης, το οποίο νομίζω ότι δεν έπρεπε να γίνονται τέτοια θέματα, ιδιαίτερα θέματα και όχι εθνικά θέματα, όπως το χαρακτήρισαν κάποιοι και σε προεκλογική περίοδο. Νομίζω ότι δεν ακούστηκαν τα προγράμματα. Υπήρχαν κάποιες εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό για αυξήσεις
στον ιδιωτικό τομέα, τα οποία πάλι καλύφθηκαν με τεχνιοτρόπος κάπως. Όχι, δεν ακούστηκαν τα προγράμματα. Εμείς όμως από την αρχή σηκώθησαμε το θέμα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ήταν από τα πρώτα που λέγαμε. Μεγάλο στοίχημα. Μεγάλο στοίχημα και η επικαιρότητα, κυρία Μουλαζίδου, ήρθε να επιβεβαιώσει ότι αυτό το στοίχημα πρέπει να κερδιθεί τα επόμενα χρόνια. Έτσι, και θα πρέπει όλες οι δυνάμεις να προσπαθήσουν για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, πραγματικά. Εμείς συνεχίζουμε όμως και λέμε το πρόγραμμά μας, τις προτεραιότητές μας για τις κοινωνικές κατοικίες, για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για τα κόκκινα δάνεια. Συνεχίζουμε γι' αυτό, όπως προείπατε, ότι δεν σταμάτησε κάτι μετά τις 21 Μαΐου. Συνεχίζουμε να οργώνουμε τον Εύρο και να πηγαίνουμε στους ανθρώπους και να τους ενημερώνουμε. Και αυτό σήμερα, με μια τελευταία, συγγνώμη που σας διακόπτω, μια τελευταία επαφή θεσμική, έτσι να κλείσουμε και την προεκλογική μας περίοδο. Επισκεφτήκαμε το πρωί το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Είχαμε συναντήσεις με την διοικητική υπηρεσία, με την νοσηλευτική υπηρεσία, με τον κύριο Ρούφο, με την τεχνική υπηρεσία. Ενημερωθήκαμε για τα προβλήματα που όλοι τα γνωρίζουμε και ανανεώσαμε το ραντεβού μας για μετά τις εκλογές. Υποθέτω ότι δεν αποχωρήσατε από αυτή τη συνάντηση και με πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία και ελπίδα ότι τα προβλήματα θα λυθούν από τη μία μέρα στην άλλη. Μάλλον περισσότερο, φαντάζομαι, υποθέτω, απογοητευμένοι, οργισμένοι και θυμωμένοι θα φύγατε για την κατάντια και του Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλά και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, που μόνο τριτοβάθμιο δεν είναι έτσι όπως έχει μετατραπεί, για να είμαστε ειλικρινείς, τα τελευταία χρόνια, και δεν αναφέρομαι στο προσωπικό, είτε ιατρικό είτε νοσηλευτικό προσωπικό, που προσπαθεί με όσες δυνάμεις και αυτές που έχει να κάνει τη δουλειά του, αλλά με την απαξίωση έτσι διαχρονικά του συστήματος και με το γεγονός, για να είμαστε και δίκαιοι με τον εαυτό μας, ότι πάμε να βρούμε έναν γιατρό, έναν νοσηλευτή και δεν τον βρίσκουμε. Και αναγκαζόμαστε να φύγουμε ή Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, γιατί έτσι έχουν τα πράγματα, κυρία Μουλατζίδου, δυστυχώς. Κυρία Βασκάκη, το προσωπικό είναι πάρα πολύ κουρασμένο. Έρχεται μετά από μία υγειονομική κρίση και υπάρχουν πολλά χρηστούμενα ρεπό και άδειες. Το επικουρικό προσωπικό είναι εκεί, δεν ξέρουμε αν θα ανανεωθεί και αν θα έρθει, και επιπλέον προσωπικό. Γενικά η κατάσταση ως προς το προσωπικό του νοσοκομείου μας είναι απελπιστική για τους εργαζόμενους και κάτι πραγματικά πρέπει να γίνει. Γι' αυτό και σας είπα ότι ανανεώσαμε το ραντεβού με όλους αυτούς και μετά τις εκλογές. Δεν θα σταματήσουμε. Λοιπόν, κυρία Μουλατζίδου, σας ευχαριστώ θερμότατα για την απόψινή μας επικοινωνία. Καλή συνέχεια. Λίγες μέρες έμειναν για την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση και εδώ είμαστε για να σχολιάσουμε και πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Είμαστε καλά. Γεια σας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.